1-1-1-1. Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής και κρατήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας ο υπεύθυνος της συναυλίας του Σοκράτη Μάλαμα. Η συναυλία έγινε στο θέατρο Ακόντισμα της Νέας Καρβάλης. Ωστόσο, στον έλεγχο της αστυνομίας διαπιστώθηκε συνωστισμός και μητήρηση των μέτρων που προβλέπονται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης από τον κορονοϊό, οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να βρίσκονται καθιστοί και τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας, ωστόσο κάποιοι φαίνεται πως αψήφισαν τις οδηγίες. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του φεστιβάλ Ακοντίσματος, στη συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα στην είσοδο δινόταν ενημερωτικό φυλάδιο για τα μέτρα προστασίας, ενώ στη συνέχεια δινόταν και μάσκα και γινόταν θερμομέτρηση, ενώ τους παρευρισκόμενους τοποθετούσε ο ταξιθέτης σε συγκεκριμένες θέσεις. Ναι, πράγματι, κλήθηκε στο τμήμα για να δώσει εξηγήσεις το βράδυ στη διάρκεια της συναυλίας, γιατί υπήρξε μία καταγγελία η οποία έλεγε ότι υπήρχε συσσόρευση κόσμου χωρίς να τηρούνται τα πρωτόκολλα. Ωστόσο όμως και πριν ακόμα αρχίσει η συναυλία, το πρώτο μέλημα των οργανωτών αλλά και ημών που παραχωρούμε το χώρο προκειμένου να γίνει η συναυλία τηρούνταν με απόλυτη ευλάβεια. Προφανώς είδανε τον κόσμο μαζεμένο λίγο πριν την είσοδο στο θέατρο και θορυβήθηκαν, φυσικά όμως όπως προβλέπετε δόθηκαν και σε όσους ακόμα δεν είχαν μάσκες, δωρεάν μάσκες κατά την είσοδο, τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες οδηγίες, γινότανε θερμομέτρηση λίγο πριν την είσοδο και την κατάθεση των εισιτηρίων και στη συνέχεια πηγαίνανε στις θέσεις στο Α και Β διάζωμα και στο Γ διάζωμα όπως ακριβώς προβλεπότανε. Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι κάτω από το βάρος των αλλεπάλληλων κρουσμάτων είναι φυσικό να υπάρχει θόρυβος γύρω από θέματα συναρθρήσεων ανθρώπων. Ωστόσο όμως, πέρα από, από τα πρωτόκολλα, στο θέατρο και στη συναυλία τηρήθηκε ακριβώς ο αριθμός των προβλεπόμενων καθισμάτων και εισιτηρίων. Δεν ξεπερνούσαν δηλαδή τα 1000, ενώ οι θέσεις που είχαμε ήταν 1450. Δεν πουλήθηκαν πάνω από ακριβώς θα πω το νούμερο 999 εισιτήρια και βέβαια στα θέατρα με κερκίδες πράγματι πολλές φορές δημιουργείται αυτή η οπτική αίσθηση όταν το βλέπεις από κάτω ή όταν το βλέπεις από πλάγια ότι δεν υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των θεατών. Αυτό άλλωστε με έκανε και στο δεύτερο μέρος της συναυλίας να βγω και προσωπικά να ελέγξω, παρόλο που δεν είχα καμία τέτοια αρμοδιότητα, να ελέγξω ότι πραγματικά υπήρχαν βέβαια καθίσματα κενά και μάλιστα πολλές φορές όχι μόνο ένα αλλά και δύο. Και βέβαια υπήρχαν και παρέες νεαρών κυρίως ανθρώπων που ήταν φίλοι μεταξύ τους που δεν υπερβαίνανε βέβαια τα 4 ή 5 άτομα. Γενικά στη συναυλία δεν υπήρξαν επίσης καθόλου όρθιοι όπως προβλεπότανε. Παρόλο το κέφι που δημιουργήθηκε. Η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων καταλαβαίνετε ότι είναι το πρώτο μας μέλημα κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν και βέβαια ευχή μας είναι να μηδενιστεί το νούμερο των κρουσμάτων του κορονοϊού στην περιοχή μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα για να προχωρήσουμε όλοι παραπέρα. Αυτή τη στιγμή όλα είναι στο τραπέζι. Νομίζω ότι τη Δευτέρα θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες τόσο από την πλευρά του κυρίου Δημάρχου με τον οποίο είχαμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία όπως και από άλλους συναρμόδιους. Θα δούμε τα πράγματα όλοι μαζί και θα αποφασίσουμε σύμφωνα και με την πορεία των πραγμάτων γιατί μπορεί αυτή η πορεία για παράδειγμα το επόμενο διάστημα να είναι ευθύνουσα ή να μπουν κάποιοι λίγο πιο αυστηροί περιορισμοί στις επόμενες συναυλίες ή στις επόμενες εκδηλώσεις. Αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά από σήμερα. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά σήμερα είναι αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτον, υπευθυνότητα, όχι πειράματα και δεύτερον, αγάπη προς τον πλησίον μας έτσι ώστε να προστατεύσουμε κάθε του δικαίωμα και κάθε δυνατότητα που μας δίνεται να περνάει ευχάριστα σε μια συναυλία ή σε μια εκδήλωση.